Παρασκευή το βράδυ είδα μία πεθερά και κολούσε με τη βέργα στου γαμπρούτσι τα πλευρά. Εκρατούσε την κατσούλα, φόπουλο είχε προχθές και τον είχε βάλει κάτω και του τσίπεζε πηχτές. Και σκέφτηκα και λέω τέτοιες να είχε ο στρατός, δεν τολμούσε να πατήσει στην Ελλάδα μας εχθρός. Άντζι παίρνανε μα όλες οι γυναίκες στο στρατό, θα ήταν για μας τους άντρες το καλύτερο μισθό. Όλες είναι πολεμίστρες, προπαντός οι πέθερες, πολεμούν και με τη γλώσσα, δεν κολώνουνε ποτέ. Για σκεφτείτε να τσιπάνε εις τα σύνορα ψηλά, κάθε 15 μέτρα να έχουν και μια πέθερα. Και του φέκια να μην έχουν ο εχθρός ο δεξιδί, και προπάτως μου τρομένες πάλι θα κατουρηθεί. Σκέψου για να διατάζεις ένα λόγο πέθερες και να το πηγαίνεις κόντρα, έτσι δεν θα φας ξυλιές. Πάντως ήθελα να ήμουν 10 νέα στο στρατό, πέθερες να εκπαιδεύω, να τους βγάνω το Θεό. Προπάντως αν μου τύχει μια που θέλω πεθερά, να την κάμω πάνω κάτω στα καψόνια λαγλακά. Θα τσικάμω εγώ καψόνια, η γλωσσά ραζει να βγει, για να μάθει του γαμπρούτζι να μην του κακομιλεί. Αν μου τύχουνε μικρούλες θα τους λέω ένα-δυο, πέστε κάτω ξαπλωμένες γιατί έτσι θέλω εδώ. Και ένα στέκω από πάνω να τσι επιθεωρώ, να γριώνω να ξανοίγω σε ένα τόπο ζηλευτό, και μετά να τσι διατάζω τσιποδάρες σας ψηλά. Άντε τώρα σηκωθείτε όλα τα γαλιά χαρά.